Και θα μεταφερθούμε και πάλι στη Βουλή το Χρήστο Κούτρα. Χρήστο, οι εκλογές έρχονται πιο κοντά. Έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έρχονται πιο κοντά, εξαντανακλάσεως, καθώς συζήτηση δεν έγινε συγκεκριμένη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ωστόσο, ο κ. Παπαδήμος περιέγραψε τα βήματα που μένουν να γίνουν. Φαίνεται με την επιτυχία του PSI, το μόνο που απομένει από εκεί πέρα είναι η υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης και η ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης. Κυβερνητικές πηγές, ανώτατες κυβερνητικές πηγές, έλεγαν ότι μόλις ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση, ουσιαστικά ολοκληρώνεται το έργο αυτής της κυβέρνησης. Και θα σας πω και κάτι το οποίο νομίζω έχει σημασία. Έλεγαν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές ότι έως τις 13 Μαρτίου πρέπει να ολοκληρωθεί και τεχνικά αυτή η ανταλλαγή των ομολόγων, η πρώτη ανταλλαγή των ομολόγων που υπόκειται σε ελληνικό δίκαιο. Μας έλεγαν ότι είναι 177 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα όσα υπόκειται σε αγγλικό ή σε άλλο δίκαιο, θα πρέπει να γίνει η ανταλλαγή τους ένα μήνα αργότερα, δηλαδή περί τα μέσα Απριλίου. Στην ερώτηση που κάναμε, αν αυτό σημαίνει ότι τότε ολοκληρώνεται το έργο αυτής της κυβέρνησης, η απάντηση ήταν σαφής ότι δεν είναι απαραίτητο τότε να είναι η Βουλή ανοιχτή. Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, και να καλησπερίσω εγώ εδώ τον Διευθυντή της Εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά. Κρίσιμες μέρες, Αλέξη, κρίσιμες ώρες. Και φαίνεται ότι βρισκόμαστε πλέον και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, έτσι. Ναι, και νομίζω ότι εδώ που είμαστε εσύ, το πιο συνετό, αν θέλεις, το πιο φρόνιμο κατά τη γνώμη μου, είναι οι εκλογές να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω ότι πλέον. Γιατί το λες? Το λέω διότι πιστεύω ότι όντως χρειάζεται μια εκτόνωση όλου αυτού του κλίματος το οποίο έχει συσσωρευτεί. Υπάρχει μια οργή, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στις εξελίξεις. Και πιστεύω ότι η κάλπη τελικά εδώ που βρισκόμαστε είναι ο πιο υγιής τρόπος για να εκφραστεί ο κόσμος, να λειτουργήσει η δημοκρατία και να πάμε παρακάτω. Αυτό βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, υπό δύο μεγάλες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι δεν θα πάμε σε εκλογές σε δύο μήνες με γιαούρτια, ξύλα, καδρόνια και πράγματα τα οποία δεν τιμούν ούτε τη δημοκρατία ούτε κανέναν άλλον. Και είναι εμφανές εδώ πέρα ότι άκρα, δεξιά και αριστερά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αυθεντική οργή του κόσμου. Το ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, ότι ο κόσμος δεν έχει δουλειά και όλο αυτό το πράγμα, και να μας πρόξουν σε ένα κατήφορο τυφλής βίας και αναρχίας και να μας κάνουν μια Βαϊμάρη το 2012. Και πιστεύω ότι πρέπει να προστατευτούμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ άρρωστα. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι ότι τα μεγάλα τουλάχιστον κόμματα, αλλά και όλα τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, που έχουν κάποια αίσθηση ευθύνης και θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, νομίζω πρέπει να κάνουν σοβαρές προσπάθειες να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν αλλάξει. Αν ξαναπάνε με τα ίδια φθαρμένα υλικά, τα φθαρμένα σλόγγανς, τους άχρηστους πολιτευτάκηδες οι οποίοι βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα και όλους αυτούς και θέλουν να μας κυβερνήσουν και δίθεν να μας βγάλουν από αυτή την κρίση, θα χάσουν και ήδη το παιχνίδι και η χώρα το παιχνίδι και θα μπούμε σε αυτόν τον κατήφορο που θέλουν να μας βάλουν τα άκρα. Πρέπει πραγματικά και τα δύο μεγάλα κόμματα και τα άλλα τα μικρότερα ή όποια καινούργια πας περιπτώσει θέλουν να μπουν, να έχουν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, να ετοιμάζονται πέρα από το να βλέπουν τι γράφει ο καθένας ή να μετράνε μία ψήφο εδώ, μία ψήφο εκεί, να βρούνε τους ανθρώπους. Να τους παρουσιάσουν και να μας πούνε αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτοί είναι οι άνθρωποι, έτσι θα κυβερνήσουμε διαφορετικά από ό,τι τα κάναμε θάλασσα τα τελευταία 30 χρόνια. Βλέπουμε όμως και αποτυπώθηκε και στο σημερινό ρεπορτάζ, Αλέξη, ότι στο εξωτερικό εξακολουθεί να υπάρχει αγωνία για την έκβαση αυτής της εκλογικής μάχης, για το κατά πόσο δηλαδή η κυβέρνηση που θα προκύψει στη συνέχεια θα συνεχίσει από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Στο μεταξύ, στη χώρα μας ήδη γίνονται έντονες συζητήσεις για συγκυβέρνηση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν αυτή την συζήτηση να τη φρενάρουν. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ωριμότητα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει λάθη στην ιστορία του. Υπήρχαν εκλογικές αναμετρήσεις όπου επέλεξε, τη λάθος πορεία και το πλήρωσε. Αλλά τις περισσότερες φορές, και αυτό το αποδεικνύει η ιστορία, είναι ότι τελικά ο ελληνικός λαός ψηφίζει με μια ωριμότητα, με ένα ρεαλισμό και με μια σύνεση. Προσωπικά πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και νομίζω ότι και οι ξένοι. Από τη στιγμή που έχουμε εκπληρώσει εμείς το δικό μας πακέτο υποχρεώσεων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μας αναλογεί, τουλάχιστον θα έχει τελειώσει αυτό μέχρι το τέλος Μαρτίου, αυτά που τα προαπαιτούμενα που λένε, καιρός είναι να αφήσουν τη δημοκρατία να λειτουργήσει στην Ελλάδα, να μας αφήσουν την ησυχία μας για αυτό το διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω την επόμενη μέρα των εκλογών και εμείς θα έχουμε την ευθύνη των δικών μας αποφάσεων και εκείνοι βεβαίως να ζυγίσουν τότε το τι έχουν απέναντί τους. Ποια θα είναι αυτή η καινούργια κυβέρνηση, ποια θα είναι η νοπή εντολή που θα έχει και θα πάμε παρακάτω. Δεν χανόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Το ξέρει πολύ καλά και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και οι άλλοι ότι υπάρχει και η δημοκρατία. Και δεν μπορεί να επικρατεί μόνο η λογική, εν πάση περιπτώσει, ότι να προχωράνε μερικά πράγματα χωρίς να λειτουργεί η δημοκρατία. Και νομίζω καιρός είναι να την εμπιστευτούμε και να γίνει και γρήγορα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Παπαχελά. Καλό σου βράδυ. Και πάμε τώρα.